Αγίων Εχθρίου Πεντοπόλεως 71 ειδονές, όχι όλα για ειδονή, αλλά και για την ψυχή μας, αν έχεις δύο θυγατέρες, μια ευπαθή εδώ και στη ζωή στον ουρανό. Εάν δεν θέλεις να δώσεις όλα στην καλύτερη, τουλάχιστον δώσε μισά μισά στην ακόλαστη και στη συνετή. Μη δείξεις υπερβολικά πολύ τελή, στολισμένη διαγωγή εδώ και γυμνή και μερά και αμφιεσμένη στην άλλη. Βασίλειος. Καλό τα όρια της ανάγκης να κρατάς και να προσπαθείς με κάθε τρόπο να φιλονικείς, μάλιστα με όλη σου τη δύναμη, να μην τα υπερβαίνεις. Εάν λίγο χρόνο παρασυρθεί και παραφερθεί με ειδονές στο βίο του, κανείς του εξής δεν μπορεί να τον ξαναφέρει πίσω. Νείλος. Αθέμητη ειδονή γεννάει βέβαιη τη λύπη. Απόφυγε λοιπόν η ειδονή που γεννά τη λύπη. Σόλων. Απόφυγε κάθε ειδονή γιατί βία διεγείρει και ξεσηκώνει τον άνθρωπο φίλων. Κανείς δεν απέκτησε έπαινο με ειδονές καρκίνος. Κάθε ειδονή και ο καλός δεν πρέπει να προτιμά. Επίκτητος. Υπάρχουν απατηλές δέσποινες που προσποιούνται ότι είναι ειδονές, τα απέγνια, τα χαρτοπέγνια και ανώφελες συναναστροφές με τους ανθρώπους, οι οποίες με τον καιρό ακόμα και σε αυτούς που εξαπάτησαν γίνονται καταφανείς ότι οι λύπες λοιπόν ήταν περικαλυμμένες από ειδονές, οι οποίες τους είναι εμπόδιο για τα ωφέλιμα έργα εξουσιάζοντάς τους ξενοφώνου. Να επιδιώξει τις ειδονές που συνοδεύονται με καλό όνομα, γιατί η τέρψη που συνοδεύεται από την ενάσκηση του καλού είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά, ενώ αν δεν συνοδεύεται από αυτήν είναι το μέγιστο από τα κακά, Ισοκράτης. Τις ορμές που οδηγούν σε ειδονές και υποψίες κόπων, μη τις θεωρείς ούτε ξένες ούτε επίσακτες, αλλά σαν τις δικές μας πηγές μυρίων, παθών και νοσημάτων, εάν τις αφήσει κανείς θηρίο, ημερεύει μάλλον παρά άνθρωπος. Έτσι και μάλιστα εάν δεν τις εμποδίσει με λόγια χρηστά ή προτροπές για να καταρτήσει τη φύση, Πλούτορχος. Θηρίο που υποδηλώνει η ειδονή, αλλά όχι άγριο, και μακάρι να ήταν και φανερά πολεμώντας γρήγορα θα νικιόταν, αλλά τώρα μισητότερη είναι γιατί κλέβει την έχθρα, υποδιόμενη το σχήμα της εύνοιας, ώστε διπλά αποτρόπη και για αυτά που βλάπτει και γιατί ψεύδεται. Υπάρχει κανείς που να επαινεί τον προδότη? Αυτό είναι η ειδονή, γιατί προδίδει την αρετή. Υπάρχει κανείς που να επαινεί τους βασανιστές? Αυτό είναι η ειδονή, γιατί βασανίζει τη σοφροσύνη. Επαινεί κανείς τη φιλαργυρία? Και αυτό απλήρωτο, γιατί χαιρόμαστε με τέτοιο θηρίο που μας κολακεύει και μας καταστρέφει. Τιμίων ειδονών μέτρια χρήση άνεση κόπων γίνεται και διεγείρησε νέους πάλι κόπους, ενώ η κατάχρηση αποφεύγει τους αναγκαίους κόπους και το σώμα καθιστά πιο ευάλωτο και απονευρώνει τις ψυχικές δυνάμεις και τυφλώνει τέλος τους ανθρώπους του νου. Κοραή.